Καλημέρα φίλοι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα οικογενειακό μπέργκερ. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε για το ψωμάκι. Ένα φακελάκι ξηρή μαγιά, μια κουταλιά του υλικού ζάχαρη, μια κουταλιά του υλικού αλάτι, ελαιόλαδο, κίτρινο σκληρό αλεύρι, μια φλιτζάντα γάλα χλιαρό. Θα βάλουμε τη μαγιά μας. Το γάλα μας. Και θα χτυπήσουμε μέχρι να λιώσει η μαγιά. Ζυμάρι μας λίγο με τα χέρια. Σε ένα ταψέρι που βάλει αντικολλητικό χαρτί, το τοποθετούμε μέσα, θα το σκεπάζουμε και θα τα αφήσουμε περίπου για μια ώρα να φουσκώσει. Πάμε να φτιάξουμε τώρα το κιμά μας. Έχουμε πάρει ένα κιλό κιμά μοσχαρίσιο από Λάπα. Θα προσθέσουμε αλάτι. Πιπέρι. Ένα αυγό, λίγο κέτσαπ, Worcestershire sauce, και φρυγανιά. Thank you.
σκημάς μας είναι έτοιμος. Θα το σκεπάσουμε με νουδράνι και θα το βάλουμε στο ψυγείο για περίπου μία ώρα. Το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Πάμε να το αλείψουμε με αυγό. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 200 βαθμούς και θα το ψήσουμε για περίπου 20 λεπτά. Ο κιμάς είναι έτοιμος. Θα πάρουμε το μισό κιμά, το κάνουμε μια μπάλα. Και θα τον ανοίξουμε σιγά σιγά. Βάλουμε τώρα μέσα τυρί τσέντερ που έχουμε κόψει μικρά κεφάλια. Και μοτσαρέλα. Πιέζουμε καλά τις άκρες να κλείσει η κιμάς καλά για να μην μας φύγει το τυρί όπως λιώσει.
Το μπιφτέκι μας είναι έτοιμο. Θα ψήσουμε για περίπου 40 λεπτά στο φούρνο στους 200 βαθμούς. Το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Το αφήνουμε να κρυώσει μέχρι να ψηθεί και το μπιφτέκι μας. Το μπιφτέκι μας είναι έτοιμο. Πάμε να βάλουμε από πάνω 5 φέτες στη ριτσέντα και θα το βάλουμε για 5 λεπτά στο φούρνο να λιώσει. Είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε το μπέργκερ. Θα βάλουμε σος που έχουμε φτιάξει με κέτσαπ και μαγιονέζα. Μαρούλι. Το μπιφτέκι μας. Κρεμμύδια καραμελωμένα. Bacon. Και το άλλο ψωμάκι που έχουμε αλείψει και αυτό με σως. Το μπέργκερ μας είναι έτοιμο. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Γεια σας.